Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Με πένθυμες συνεχείς καμπανοκρουσίες προτίθεται να διαμαρτυρηθεί η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης, εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί το σενάριο περί λειτουργίας καζίνου στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ο Μητροπόλης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 94 και 2, δήλωσε κάθετα αντίθετο σε ενδεχόμενη λειτουργία καζίνου στην πόλη και επίσης τόνισε πως είναι έτοιμος να παλέψει για τη μη λειτουργία του με κάθε τρόπο. Την εντονότατη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο λειτουργίας καζίνο στην Αλεξανδρούπολη δηλώνει ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Σε περίπτωση μάλιστα που ένα τέτοιο επιχειρηματικό σχέδιο πάρει σάρκα και οστά στην πρωτεύουσα του Εύρου, όλες οι εκκλησίες θα προχωρήσουν σε πένθυμη καμπανοκρουσία διαρκείας. Εσείς τι σκοπό έχετε να κάνετε σε περίπτωση που οι φήμες αυτές επιβεβαιωθούν? Θα χτυπούν οι καμπάνες της Αλεξανδρουπόλεως πένθυμα σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Μέχρι ότου αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εάν δω ότι υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αν είναι να κλαίμε κατά περιόδους, καλύτερα να σκλάψουμε όλοι στην αρχή, ας κλείσουμε την πόλη μας και να φύγουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους που έρχεται το κράτος μας αυτή τη στιγμή και κλέβει την ιδιοκτησία των Ελλήνων. Το λέω πρώτη φορά με αυτή τη φράση. Κλέβει τις καταθέσεις, κλέβει τους μισθούς. Λοιπόν, και τώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, πάνω στην απόγνωσή μας οι Έλληνες, πάνω στην καταστροφή του ιδιωτικού τομέα, τον οποίον έχει ρίξει το κράτος αυτή την αβεβαιότητα και δεν ξέρουν οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, κλείνουν κάθε μέρα τις επιχειρήσεις τους, θα τους πει να σας δίνω και μια άλλη πρόταση, πάτε στο καζίνο για να κερδίσετε. Η άποψη της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης σχετικά με το ενδεχόμενο λειτουργίας καζίνο είχε ζητηθεί και στο παρελθόν και ήταν και τότε αρνητική. Και παλαιότερα συζητηθεί αυτό το θέμα και ζητήθηκε και η δική μας άποψη και τους είχα πει τότε δημόσια σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει ότι αυτό εδώ στον τόπο μας δεν μπορεί να γίνει. Ήδη βλέπαμε τα καταστροφικά αποτελέσματα της λειτουργίας του καζίνου στην περιοχή της Ξάνθης, όπου οι χριστιανοί πήγαιναν, λέω χριστιανοί γιατί οι μουσουλμάνοι δεν πηγαίνουν στο καζίνο, το απαγορεύει το Ισλάμ και γι' αυτό έχουν κλείσει όλα τα καζίνο στην Τουρκία, και πήγαιναν οι χριστιανοί στα καζίνο και έχουμε ένα τραγικά υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών. Θυμάστε ότι κάποιος είχε μπει με το τρακτέρ μέσα του σε μια προσπάθεια να διαμαρτυρηθεί και να εκδικηθεί το ότι καταστράφηκε ο άνθρωπος, από την ανοησία του βέβαια, από παίζοντας στο καζίνο, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται μετά στα συγκαλά του, βλέπει τι καταστροφή επέφερε στον εαυτό του και στην οικογένειά του και στα παιδιά του. Έχουμε λοιπόν ένα τραγικό αριθμό κατεστραμμένων οικογενειών. Έχουμε έναν φοβερά υψηλό αριθμό, μπορείτε να μάθετε από τους συμβολεογράφους πόσες περιουσίες μετακινήθηκαν στο συμβολεογράφο που υπάρχει εντός του καζίνου. Η θέση της Μητρόπολης επί του θέματος είναι ότι η λειτουργία του καζίνου στην Αλεξανδρούπολη όχι μόνο δεν έχει να προσφέρει κάτι στην πόλη, αλλά απέναντίας θα επιβαρύνει περισσότερο την ήδη βεβαρημένη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση των Ευρυτών. Και τώρα όλη αυτή η καταστροφή θα πρέπει να φύγει και στον Εύρο, δηλαδή στραγγίξαμε ό,τι μπορούσαμε να στραγγίξουμε από την Ξάνθη και από την περιοχή της και τώρα θα έρθουμε και στον Εύρο. Δεν μας φτάνει που ο Βόρειος Εύρος έχει ερημώσει και ένα μέρος αυτής της ευθύνης της έχει το καζίνο που είναι στο Βίλεγκραντ. Πρέπει να καταστραφεί και η Αλεξανδρούπολη. Αν αυτό είναι η ανάπτυξη την οποία επαγγέλλεται η πολιτεία με ιδιωτικούς επενδυτές, με ιδιώτες επενδυτές, τότε να μας το πούν ξεκάθαρα, να σηκωθούμε να εγκαταλείψουμε όλη τη χώρα μας. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει καμία επίσημη συνάντηση φορέων για να αποφασιστεί κοινή στάση επί του ενδεχόμενου λειτουργίας καζίνο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Κάτι λιγότερο από 2 μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που έριξε αυλαία η αναβιώμενη γιορτή κρασιού στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Παρόλα αυτά, η διοργάνωση εξακολουθεί να παραμένει στην επικαιρότητα, καθώς μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο έγιναν 2 απολογισμοί της δράσης. Ο ένας από το Δήμο και ο άλλος από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Από όλα όσα έχουν λεχθεί και ακουστεί αυτό το διάστημα, το ασφαλέστερο συμπέρασμα είναι ότι σε οικονομικό επίπεδο η γιορτή κρασιού μπήκε μέσα κατά 11.000 ευρώ.